Έλληνας Πρωθυπουργός. Μιλάμε, είμαστε στο 27ο, 300ο Δημοτικό Σχολείο στην Κυψέλη. Εκεί είχε ψηφίσει και στις προηγούμενες εκλογές ο κύριος Τσίπρας. Μπαίνει στο εκλογικό τμήμα. Κλασική διαδικασία, δίνουμε ταυτότητα. Παίρνουμε ψηφοδέλτια και φάκελο. Βλέπετε και εσείς την εικόνα, Τάκη, ναι. Κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι και οι δύο που χαιρέτησε εκεί είναι οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, γιατί είδα τα σηματάκια στο πέτο, αν είδα καλά. Κάποια σηματάκια. Ναι. Καλά τα είδα, Κώστα. Και προφανώς και το παραβάν είναι γεμάτο. Έτσι, το πιο... περιμένουμε. Το πιο πιθανό το παραβάν είναι γεμάτο, οπότε θα πρέπει να διάσει για να μπει ο Πρωθυπουργός. Το εκλογικό τμήμα ήταν σε άλλο, ήταν στο 178ο Δημοτικό Σχολείο. Ψήφισε ο Πρωθυπουργός στις ευρωεκλογές, γιατί ήταν και διπλάσια τα εκλογικά τμήματα στη χώρα. Ήταν και πολλές κάλπες. Καλά κάνεις και με διορθώνεις, Κώστα. Αυτοδιοικητικές, δηλαδή περιφερειακές και δημοτικές. Τώρα είναι στο εκλογικό τμήμα που έχει ψηφίσει και το 2015. Μάλιστα. Στην οδό Χιλιανδαρίου. Και περιμένω Αλέξη Τσίπρα στην σειρά του για να μπει να ψηφίσει. Μην ξεχνάμε ότι την πρώτη Κυριακή των ευρωεκλογών κιόλας και ευρωεκλογές και δημοτικές και περιφερειακές και κοινοτικές και πάει λέγοντας. Πολλές κάλπες. Άδειασε λοιπόν μια κάλπη. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό ο οποίος μπήκε μέσα. Και ο οποίος βέβαια το είπαμε και στην αρχή ότι με το ήρθε νωρίς το πρωί, τώρα που άνοιξαν οι κάλπες, στις 10:20, με ανάπτυξη του προσωπικού του ορεινού, ότι σήμερα δίνουμε τη μάχη από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό, με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Οι κάλπες είναι άδειες, αυτό που το έλεγε όλο το τελευταίο διάστημα, και όλα είναι ανοιχτά. Οι εικόνες του καθενός και της καθημερινής υπογράφει να θέσει, θα κρίνει το αποτέλεσμα. Θα κρίνει την πορεία της χώρας για τα επόμενα 4 χρόνια, θα κρίνει τη ζωή μας. Ας μην λείψει κανείς. Κάλεσμα λοιπόν στον κόσμο να την αψηφίσει. Η τελευταία ψήφος μπορεί να είναι καθοριστική. Αποφασίζουμε για τη ζωή μας. Αυτή ήταν η ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος τώρα βγαίνει από το παραβάν. Είναι πιο απλή τώρα βέβαια η διαδικασία. Καθώς έχουμε μόνο μία κάλπη. Οι φωτογράφοι φωνάζουν για να βάλουν την καλύτερη φωτογραφία. Ψήφισε ο Πρωθυπουργός. Και τώρα θα πάμε για τη δήλωση. Φαντάζομαι θα κατέβει κάτω από τον πρώτο όροφο, έτσι Κώστα. Ναι, θα κατέβει στο ισόγειο εκεί που τον περιμένουν οι κάμερες. Πολλά και πολλά ξένα τηλεοπτικά συνεργεία και συνεργάσει από το εξωτερικό για να καλύψουμε εδώ στο κέντρο τη Αθήνα στην Κυψέλη και να ακούσουμε την κυρία του Πρωθυπουργού. Και πάρα πολλοί κόσμοι περιμένουν εδώ. Ναι. Βλέπω ότι έχει κόσμο που σημαίνει ότι θα μας πάρει και λίγο για να κάνει τις δηλώσεις ο κύριος Τσίπρας. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, είναι και οι φωτογραφίες, είναι όλα αυτά τα... Ναι, πρέπει να περιμένουμε. Και είναι διαφορετικό το εκλογικό τμήμα. Ήταν σε άλλο, ήταν στο 178ο Δημοτικό Σχολείο. Ναι, μας το είπες, Κώστα. Ψήφισε ο... Κατεβαίνει λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Περιμένουμε λοιπόν τη δήλωση.